Αγαπητέ φίλοι και συμπολίτε από Κορονιώτη, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου και τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής, στέκομαι με βλάβη απέναντί σου, αισθανόμενος την ανάγκη να εξομολογηθώ και να κάνω έναν απολογισμό για όσα έγιναν και δεν έγιναν το χρόνο που πέρασε. Ένα χρόνο γεμάτο δυσκολίες λόγω της εφαρμογής του κλεισθένου, του νέου εκλογικού νόμου που έχει περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες της Δημοτικής Αρχής, αλλά και της πανδημίας του κορονοϊού που έπληξε και συνεχίζει να δοκιμάζει σκληρά την κοινωνία και την οικονομία μας. Κατά το χρόνο αυτό που πέρασε, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, αιρετοί, ειδικοί και περισσιακοί, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε καθημερινά να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν ή προκύπτουν και να δώσουμε άμεσα ουσιαστικές λύσεις. Μέσα από την αφίδρομη σχέση που έχουμε αναπτύξει εδώ και χρόνια και την επικοινωνία που έχουμε είτε διαζώσεις είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ενημερώνουμε και ενημερωνόμαστε άμεσα για τα θέματα και προβλήματα του Δημότη, αντιδρώντας όσο το δυνατόν πιο στοχευμένα και οργανωμένα, ώστε τα προβλήματα να λύνονται και οι παθογένειες να μην χρονίζουν. Για το σκοπό αυτό, οι συνεργάτες μου και εγώ συχνά υπερβάλλουμε αυτό, ενώ παράλληλα ανάλωσα και αναλώνω όσες δυνάμεις διαθέτω για να εξασφαλίσω σε κάθε βήμα και έργο μας την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συνένεση. Παρότι η αντίληψη αυτή δεν διαπνέει όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, από την προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία έως σήμερα καταφέραμε να σχεδιάσουμε, εντάξουμε και χρηματοδοτήσουμε πολλά έργα που αναδεικνύουν τον αποκόρνα και τον απογειώνουν όσον αφορά την αναπτυξιακή του προοπτική. Τα έργα μιλάνε από μόνα τους. Κάποια από αυτά είναι το ΙΕΚ από Κορώνου, στον Καβρό, το Κέντρο Κοινότητας στις Βρύσες, ο Βρεφικός Σταθμός στις Καλύβες, το ΕΚΑΠ από Κορώνου Σφακίων, η Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού που λειτουργεί στις Καλύβες επί των ημερών μας με νόμιμες διαδικασίες, αυτή που ολοκληρώνεται στη Γεωργιούπολη και αυτή της Αλμυρίδας που οριμάζει μελετητικά αναπλάσεις, πολλές αναπλάσεις σε πολλά χωριά του Δήμου μας, αθλητικό κέντρο με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ στη Γεωργιούπολη, που εγκρίθηκε για καμία δημοπράτησή του, το καταδυτικό πάρκο στον Μπρόζιαλο, το οποίο έγινε πρόσφατο νόμος του κράτους και θα λειτουργήσει το 2022, ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Ταυτόχρονα προχωράμε στην αναβάθμιση, επέκταση και συντήρηση δημοτικής και αγροτικής τοποθεσίας, προϋπολογισμού 6 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ενώ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υποδομών έχουμε δρομολογήσει έργα αξίας 2,3 εκατομμυρίων ευρώ για την παλιά Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης, στα όρια του Δήμου από Κορώνου, 30 εκατομμύρια ευρώ για την νέα Εθνική Οδό από Κόμπο Σούδας μέχρι Πετρέ, 3,5 εκατομμύρια για την επαρχιακό δικό δίκτυο με την Αντιπεριφέρεια Χανίων. Παράλληλα, προχωρούμε στην αντικατάσταση και επέκταση των δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης, έχοντας προϋπολογισμό 6.252.000 ευρώ και τα έργα αυτά να βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης. Πέρα από αυτά τα υψίστης σημασίας έργα υποδομής, επενδύουμε στην επένδυση των παιδιών μας, δίνοντας ιδιαίτερη μνήμη για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, για την κατασκευή νέων όπως το ΒΑΜΟ, ενώ δημιουργούμε νέες οικονομικές προοπτικές, σχεδιάζοντας και δημοπρατώντας 10 φυσιολογικές διαδρομές που θα αναδείξουν τον αποκόρονα ως σημαντικό πεζοπορικό και ρευματικό προορισμό. Παράλληλα, είμαστε στο στάδιο σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής που θα αναδεικνύει τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου μας, ενισχύοντας την επισκεπτικότητά τους και εξασφαλίζοντας πολύτιμους πόρους για τη συντήρησή τους. Όλα αυτά προχωράνε ενώ καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες να στηρίξουμε τις ευάλωτες ομάδες και να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή. Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, μέσα από κοινωνικές δομές όπως το Κοινωνικό Παντοπολείο, η Τράπεζα Αίματος του Δήμου από Κορώνου και το Πρόγραμμα Κατοίκων Βοήθεια, που έχουμε ασφαλώς και την πολύτιμη συνδρομή και συνεργασία του Κοινοφωνίου του Δήματος Αγία Σοφία από το δικό του πρόγραμμα. Τα έργα αυτά και άλλα πολλά που σχεδιάζουμε και προωθούμε είναι σημαντικά για τον αποκόρονα. Αλλά υπάρχουν πολλά που ακόμα μπορούν και πρέπει να γίνουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται ευρύτερες κοινωνικές συνενέσεις για να λυθούν χρόνια προβλήματα που άπτονται στις καθημερινότητες. Και ως προς αυτό, έχουμε αυξημένη ευθύνη όλοι μας, το να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Έχοντας τη συνείδησή μου καθαρή και κοιτάζοντας στα μάτια του καθένα από εσάς, ζητώ τη στήριξη και την κατανόησή σας ως προς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και δεσμεύομαι ότι οι συνεργάτες μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, με την ίδια επιμονή και φασιστικότητα, για να αποκόρνουμε όπως όλοι ερευνευόμαστε.
Σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει. Γι' αυτό σας καλώ όλους και όλες, από όποια θέση βρίσκεστε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, να στηρίξει τις προσπάθειές μας και όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και εξέλιξη αυτού του τόπου, για το καλό όλων μας και των παιδιών μας κυρίως. Κλείνοντας, θέλω να στείλω ένα μήνυμα και τις θερμότερες ευχές σε όλους για τη γιορτή της Παναγίας. Εύχομαι ο φετινός 15 Αύγουστος να είναι μια ευκαιρία ουσιαστικής λατρείας, παράκλησης και μεσητείας προς την υπεραγία Θεοτόκου και να φέρει υγεία, ευτυχία, δημιουργικότητα και επιτυχίες σε όλους τους αποκορνιώτες και τις αποκορνιώτες. Ο αποκόρνας το αξίζει.